Γεια σα, είμαι ο Δημήτρη για το κανάλι μου Farmer Revolution. Όταν χρησιμοποιούμε ένα λυσοπρίονο, πρέπει να λαμβάνονται κάποια μέτρα προστασία αλλά και να χρησιμοποιούμε κάποιον εξοπλισμό προστασία. Ένα από του πιο βασικού εξοπλισμού προστασία είναι ένα παντελόνι όπου είναι ειδικό για προστασία όταν έρθει σε επαφή δηλαδή με το λυσοπρίονο ή κάποια έξτρα προστατευτικά που τα εφαρμόζουμε πάνω από το παντελόνι που φοράμε ώστε να μα προστατεύσουν σε τυχόν κάποια επαφή με το λισοπρίονο. Με την ευκαιρία αυτή θα σα παρουσιάσω ένα προστατευτικό ποδιό που εφαρμόζεται πάνω από το παντελόνι μα, ώστε να δούμε ε, πώ εφαρμόζεται αλλά και πώ μα προστατεύει. Το προστατευτικό που σα παρουσιάζω σήμερα είναι αυτό εδώ. Μου το έχει στείλει η εταιρεία Yad Maris. Πρόκειται για μια ε, καινούρια εταιρεία όπου ασχολείται αποκλειστικά με την κατασκευή προστατευτικού εξοπλισμού για χρήση αλυσοπριονού πριν ξεκινήσουμε να κάνουμε την παρουσίαση ε, του προστατευτικού που αναφέραμε, ε, σίγουρα όλοι μας έχουμε ακούσει ε, κάποιον γνωστό μας ή στην τηλεόραση ε, κάποιον να έχει πάθει κάποιο τύχημα με το αλυσοπρίωνο. Πολλές φορές και θανατηφόρο. Ε, τα περισσότερα τύχηματα με τη χρήση αλυσοπρίωνου ε, γίνονται στα πόδια μας, οι περισσότεροι τραυματισμοί. Ε, όταν χρησιμοποιούμε και κλαδευτικό αλυσοπρίωνο, τότε έχουν καταγραφεί και ε, κάποιοι τραυματισμοί στα χέρια. Φυσικά, ε, πρέπει να ε, έχουμε όλη την προσοχή μας στο, στην εργασία που κάνουμε, όταν χρησιμοποιούμε ένα λησοπρίονο, καθώς πολλές φορές ε, υπάρχει πιθανότητα να κλωτσίσει η λάμα του αλυσοπρίωνου και να πεταχθεί το λησοπρίονο και να μας χτυπήσει και στο κεφάλι μας. Οπότε εκεί πάντα πρέπει να φοράμε και ένα προστατευτικό κράνος. Ε, πιστεύω να μην σας φόβησα, ε, απλά θέλω να περάσω ότι σίγουρα δεν χρησιμοποιούμε όλοι μας μέτρα προστασίας ε, ή εξοπλισμό προστασίας όταν χρησιμοποιούμε λισοπρίονο, αλλά ε, καλό είναι να αρχίσουμε σιγά σιγά ε, να αγοράζουμε έστω ε, σιγά σιγά κάποιον εξοπλισμό για τη δική μας ασφάλεια. Πολύ θα αναρωτηθείτε πώς μπορεί να μας προστατεύσει ένα προστατευτικό ποδιόν κατά τη χρήση ενός αλυσοπρίωνου. Είτε αυτό είναι παντελόνι ε, για προστασία αλυσοπρίωνου, είτε είναι κάποιο έξτρα προστατευτικό που το φοράμε πάνω το παντελόνι μας, ο τρόπος που μας προστατεύει είναι ότι εσωτερικά υπάρχουν κάποιες στρώσει ή στρώματα, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, από κάποια υφάσματα με διάφορες σύνες. Ε, οπότε όταν έρθει σε επαφή με το αλυσοπρίωνο, η αλυσίδα δηλαδή κόψει το πρώτο ύφασμα και έρθει σε επαφή με τα υπόλοιπα στρώματα υφάσματος, τότε οι ίνες που έχουν οι στρώσεις αυτέ ε, πάνε και φρακάρουν την αλυσίδα και τη λάμα, οπότε σταματάει. Να δουλεύει το αλυστοπρίονό μα. Με αυτόν τον τρόπο, ουσιαστικά ε, μα προστατεύουν ανάλογα την ποιότητα φυσικά που έχει, ε, το επίπεδο ασφαλεία, μάλλον καλύτερα που έχει το παντελόνι μας ή το προστατευτικό ποδιόν που χρησιμοποιούμε, είτε μπορεί να έχουμε έναν πολύ ελαφρύ τραυματισμό, ή και καθόλου ε, να μην έχει έρθει σε επαφή η αλυσίδα ε, με το δέρμα μας. Τα προστατευτικά ποδιόν που εφαρμόζονται πάνω από το παντελόνι μα, ε, υπάρχει ακόμη μια διαφοροποίηση. Ε, ουσιαστικά είναι τύπος α, τύπος β, τύπος γ που έχει να κάνει ανάλογα το ποσοστό κάλυψης ε, των ποδιών. Για παράδειγμα, αυτά που είναι τύπο α ή αλλιώ class A ε, μας προστατεύουν όλο το μπροστινό μέρος του ποδιού και επίσης έχουν πλήρη κάλυψη και από πίσω όλη τη γάμπα. Ενώ αυτά που είναι ε, τύπου B, class B δηλαδή, ουσιαστικά μας προστατεύουν μόνο το μπροστινό μέρος ε, του ποδιού και όχι πίσω τη γάμπα. Οπότε πιστεύω πλέον είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τη συσκευασία του προστατευτικού που έχουμε, ώστε να δούμε πώς είναι. Εδώ έχει μέσα κάποιο βιβλιαράκι ουσιαστικά, όπου μας δείχνει τους τύπους Α που είπαμε και τύπο Β, ποια είναι η διαφορά της, της ίδιας και τα τεχνικά του χαρακτηριστικά. Και αυτό εδώ είναι το προστατευτικό. Πραγματικά είναι πολύ καλής ποιότητας. Φαίνεται το ύφασμά του ότι είναι ποιοτικό και γενικά η όλη κατασκευή είναι πολύ προσεγμένη. Πάμε να δούμε κάποιες τεχνικές πληροφορίες. Και εδώ βλέπουμε τα τεχνικά χρηστικά για το συγκεκριμένο προστατευτικό ποδιόν όπως βλέπουμε έχει μια προστασία 8 στρώσεων, 6 συν 2. Τι σημαίνει αυτό, σημαίνει ότι έχει ένα ύφασμα ανθεκτικό στην κοπή 6 στρώσεων, με ύφασμα υψηλή απόδοση, συν 2 στρώσει που είναι για απορρόφηση των κρατασμών. Το εξωτερικό ύφασμα που έχει χρησιμοποιηθεί είναι από ένα ανθεκτικό καθαρό πολυεστέρα 1050D, είναι αδιάβροχο, ανθεκτικό, σκληρό και ταυτόχρονα πολύ ελαφρύ όπου το κάνει ανθεκτικό στη σκληρή ε, χρήση. Διαθέτει δύο τσέπε. Η μία τσέπη είναι ουσιαστικά ε, γενικής γενική αποθήκευση, να βάζουμε το κινητό μα ή οτιδήποτε άλλο χρειαζόμαστε. Και η δεύτερη τσέπη είναι για κάποια εργαλεία που χρησιμοποιούμε γενικά στην υλοτόμηση, για παράδειγμα μία σφίνα. Αφού αναφέραμε και τα δεχτικά χρηστικά του προστατευτικού ε, ποδιών για χρήση αλυσοπρίωνου, πιστεύω ότι είμαστε έτοιμοι να πάμε να χρησιμοποιήσω ένα αλυσοπρίωνο ώστε να φορέσω το προστατικό ποδιών και να σας μεταφέρω την άποψή μου, το πώς, το, το πώς ένιωσα με το συγκεκριμένο προστατευτικό πάνω μου, κατά πόσο έχουμε ελευθερία κινήσεων και αν μας ενοχλεί κάτι χρήση ενός αλυσοπριονού. Αφού χρησιμοποιήσαμε και ένα αλισοπρίονο και φοράγαμε και το προστατευτικό ε, συμπεράσματα. Σίγουρα είναι πάρα πολύ ελαφρύ. Έχει πολύ καλή εφαρμογή πάνω μας. Έχουμε ελευθερία κινήσεων. Προσωπικά δεν με ενοχλήσε σε κανένα σημείο που να λέω ότι με ενοχλεί που το φοράω. Το αντίθετο θα έλεγα ότι πραγματικά ένιωθα ασφάλεια φορώντας το συγκεκριμένο προστατευτικό. Πάντα όμως με προσοχή η χρήση του αλυσοπρίωνου. Και όπως είδατε, το συγκεκριμένο προστατευτικό είναι τύπου α, έχει δηλαδή προστασία και πίσω από τη γάμπα, όπου εκεί ασφαλίζει με τρεις σημάντες. Υπάρχει ακόμα ένα σημάντας που είναι πιο πάνω από το γόνατο, στο μπούτι μας, και ο πιο ε, κεντρικό σημάντας είναι αυτός που πιάνει στη μέση μας, ε, δίνοντάς μας πραγματικά μια πολύ καλή εφαρμογή του προστατευτικού ποδιών πάνω στο σώμα μας. Επίσης, ένα πάρα πολύ θετικό που έχουν τα συγκεκριμένα τύπου προστατευτικά ποδιών όπου εφαρμόζονται πάνω από το παντελόνι που φοράμε, είναι ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη διάρκεια τη ημέρα από διαφορετικά άτομα. Δηλαδή, για μια εταιρεία, παράδειγμα, θα μπορεί να έχει ένα τέτοιο προστατευτικό και αν χρειαστεί κάποιο εργάτης να χρησιμοποιήσει κάποιο αλυσοπρίονο να φορέσει και το συγκεκριμένο προστατευτικό. ή αν χρησιμοποιηθεί το αλυσοπρίο από άλλο άτομο να μπορεί. Πάρα πολύ γρήγορα να φορηθεί και στο δεύτερο άτομο. Η εταιρεία Yard Maris ουσιαστικά έχει δύο διαθέσιμα μοντέλα στην αγορά προστατευτικών ποδιών. Ένα είναι το τύπου Α που είναι αυτό που σας παρουσίασα σήμερα, και επίση έχει ακόμα ένα τύπου Β που προστατεύει ουσιαστικά μόνο το μπροστό μέρο του ποδιού. Και τα δύο αυτά προστατευτικά ποδιών μπορούμε να τα αγοράσουμε και εδώ στην Ελλάδα από την ίδια την εταιρεία. Ε, Καθώ η εταιρεία κάνει αποστολέ ε, σε όλο τον κόσμο, ε, το κόστο για το τύπο Α που είναι αυτό που σα σήμερα είναι στα 85 ευρώ, ενώ το τύπο Β είναι στα 75, έχουν όμω έξοδα αποστολή 20 ευρώ. Επίση, αναζήτηση που έκανα σχετικά με το συγκεκριμένο ε, προστατευτικό ποδιόν ώστε να πάρω περισσότερε πληροφορίε από το διαδίκτυο, είδα ότι έχει μια πολύ μεγάλη παρουσία γενικά στο Amazon Αμερική και μάλιστα τα σχόλια ήταν πολύ θετικά. Και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλο για το σημερινό μα βίντεο, όπου σα παρουσίασα ένα προστατευτικό ε, ποδιόν για χρήση αλυσοπρίωνου. Ήταν τη εταιρεία Yard Maris, ε, όπου του ευχαριστώ ιδιαίτερα για τη δυνατότητα που μου δώσανε ε, να κάνω το συγκεκριμένο ε, βίντεο. Και εσεί δεν ξεχνάτε πάντα ε, με προσοχή η χρήση του αλυσοπρίωνου. Προσπαθήστε να ε, φοράτε όσο περισσότερο εξοπλισμό προστασίας ε, μπορείτε και πάντα με ασφάλεια ό,τι και να κάνετε και κάτω δεξιά πατάτε το κουμπάκι που λέει εγγραφή και το καμπανάκι για να ενημερώνεστε για το καινούργιο ανεβάζω. Γεια σας.